τάδε σχολεία στην Αθήνα τελούν υποκατάληψη, γίνονται αποχές. Ο αριθμός μέρα με τη μέρα αυξάνεται και δεν κρύβεται. Κι ας μην μας παίζουν τα μεγάλα μέσα. Θα περάσει! Όχι! Θα περάσει, λέμε! Όχι! Θα πει! Έτσι! Θα πει! Έτσι! Πότε! Ποτέ! Πότε, ρε! Και τρία χρόνια που υπάρχει πανδημία, δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας της δικιάς μας υγείας, αλλά και των γονιών μας που ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά. 25.000 και βάλε κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Και μόνο μέτρο το ένα παραπάνω self-test που κάνουμε αυτή την εβδομάδα. Είμαστε περίπου 2 με 3 εκπαιδευτικοί ένα σχολείο, μιλάω για την Έψινο Ελελμαία Ανατολική Αττική, στα Μεσόγεια δηλαδή, είναι μια δήμη. Και έχουμε περίπου 20 με 30 παιδιά ανασχολείς, σας το λέω κατά μέσο όρο. Και είναι η πρώτη εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι με αυτό το πρωτόκολλο ουσιαστικά καμία τάξη δεν θα κλείνει, αλλά καμία τάξη δεν θα λειτουργεί και κανονικά. Θα έπρεπε χθες να είχαν έρθει οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν τα σχολεία. Είχαμε αρκετά κρούσματα, είναι η αλήθεια. Δεν μας ενημέρωσαν για το πόσα ακριβώς κρούσματα έχουμε στο σχολείο. Αποφασίσαμε μετά από γενική συνέλευση να κλείσουμε με κατάληψη. Πρέπει να σας πω ότι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί στον Πειραιά αρνούνται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να παίξουν το ρόλο του καταδότη, το ρόλο του αστιφύλακα στους μαθητικούς αγώνες και φυσικά δεν υλοποιούν την απαράδεκτη εντολή, υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για να πραγματοποιείται τηλεκπαίδευση στα υποκατάληψη σχολεία. Η ΓΑΜΑ ΕΛΜΕΑ Αθήνας, το Σωματείο των Εκπαιδευτικών που εκπροσωπεί 42 σχολεία από τη Φιλαδέλφια μέχρι την Κυψέλη, συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος που αφορούν καθηγητές, μαθητές και γονείς. Είμαστε πλέον τρίτη χρονιά στην πανδημία και κάποια στοιχειώδη μέτρα δεν έχουν ληφθεί. Δεν είμαστε την πρώτη χρονιά. Θυμάστε, ήδη από το 2020 μιλάγαμε για την αρέωση των τμήματων. Ένα βασικό ζήτημα που δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Ίσα-ίσα η κυβέρνηση μάλιστα προχώρησε στην αύξηση του υποχρεωτικού αριθμού στα 26, το θυμάστε, στην πρωτοβάθμια. Στις γραμμές του δρόμου είναι οι μαθητές, έξω από τα σχολεία μας οι πολυεθνικές. Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα, αρέωση μαθητών ανά τάξη, δωρεάν rapid test σε όλους, δωρεάν ιχνηλάτη σε περίπτωση κρούσματος, πρόσληψη καθαριστικού προσωπικού και σωστή απολύμανση στα τμήματα. Υπουργός κρύβεται μέσα εκεί, τους μάθητες εκεί απέναντι. Πίσω από χαγγελιά φοβάται τα παιδιά, ο νόμος θα τα μείνει στα χαρτιά. Επιβάλλουμε με τους αγώνες μας ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά αυτοί παίζουν με την υγεία, τη μόρφωση και το μέλλον μας. Μετά από 2 χρόνια σχεδόν τηλεκπαίδευσης, θα καλεστούμε στο τέλος να δώσουμε με τράπεζα θεμάτων ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτή τη στιγμή λείπουν εκπαιδευτικοί, λείπουν μαθητές και θα πρέπει να τρέξουν μια τράπεζα θεμάτων και μια ελάχιστη βάση εισαγωγής που τα παιδιά δεν μπορούν να ακολουθήσουν με αυτές τις ελλείψεις. Και ουσιαστικά θα είναι πολύ πιο δύσκολο και οι μαθητές να προχωρήσουν αυτό που λένε στα πανεπιστήμια να σπουδάσουν, γιατί όλο και πιο δύσκολο. Κατάργηση τράπεζα θεμάτων ελάχιστη βάση εισαγωγής και περιορισμένου μηχανογραφικού. Και δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για όσους το έχουν ανάγκη. Επίσης, προσαρμογή της ύλης για τις εξετάσεις, ειδικά για τη ΓΑΜΑ Λυκείου, όπου αυτή τη στιγμή περνάει υπερβολικά δύσκολα στην περίοδο των πανελλαδικών και του κορονοϊού. Κόντρα σε όλους αυτούς που λένε ότι η νέα γενιά δεν ξέρει να αγωνίζεται, δεν ξέρει να παλεύει. Καταπίνει αμάσιτο ό,τι τη σερβίρουν, εσείς αποδεικνύετε κάθε μέρα το αντίθετο. Είστε εδώ και παλεύετε για τα αυτονόητα μέτρα που παλεύουμε κι εμείς. Για να σταματήσει η κοροϊδία, για να σταματήσουν τα πρωτόκολλα υπερμετάδοση του ιού, για να πάρθουν επιτέλους μέτρα για τις ζωές μας. Θα περάσει! Όχι! Γιατί! Έτσι! Γιατί! Έτσι! Ξέρουμε ότι όλα αυτά που διεκδικούμε, μια ζωή με αξιοπρέπεια, μια δουλειά με δικαιώματα και ένα σχολείο που θα μορφώνει, είναι ακόμα εφικτά. Γι' αυτό και συνεχίζουμε μαζί με μαθητές και γονείς να αγωνιζόμαστε ακόμα πιο δυναμικά. Στους δρόμους! Είναι υποκατάληψη!
ένα σχολείο που να μην μας αγχώνει, που να μην μας καταπιέζει, να μην τζακίζει κάθε όνειρό μας, που να μην παθαίνουμε κρίσεις πανικού κάθε φορά που είναι να δώσουμε εξετάσεις, που να μην δίνουν οι γονείς μας 1,2 δις ευρώ το χρόνο όπως έγινε το 2020. Πάμε δυναμικά να ακουστούμε ακόμα πιο πολύ σε όλα τα σχολεία, σε όλη τη χώρα.